Θέλετε να πούμε λίγο για το βίντεο που ακολουθεί, να το δούμε πριν υποδεχτούμε εδώ το Σταύρο? Αμέ, θέλετε να δούμε το τραγούδι ή να... Πες μας έτσι λίγο, λοιπόν, okay. Όπως σας προείπα βεβαίως στην ανακοίνωση του θέματος, το τραγούδι από την ημέρα που πρώτο κυκλοφόρησε στο YouTube προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση, στην αρχή κυρίως από ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο της μουσικής, δηλαδή ραδιοφωνικούς παραγωγούς, συνθέτες, στιχουργούς, ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο αυτής της ιστορίας, mm-hmm. που είναι οι πρώτοι που ξεκίνησαν και το γαϊτανάκι των αντιδράσεων, με αποτέλεσμα τις επόμενες δύο μέρες να γίνει ο κακός χαμός στα social media. Και το λέω πραγματικά ο κακός χαμός, γιατί ένα στα δύο post επιπέζαμε μεταξύ το τραγουδιό και της Λιάνας Κανέλη τις τελευταίες 2-3 μέρες. Με πάρα πολλά αρνητικά σχόλια, και όχι μόνο για το τραγούδι αυτό καθεαυτό, που νομίζω ότι αυτό είναι και θέμα υποκειμενικό, γιατί στον καθένα. Σε κάποιον αρέσει, σε κάποιον δεν αρέσει. Αυτό που δεν κυρίως δημιούργησε το πρόβλημα είναι, όπως παρουσιάστηκε, μια κακόγουστη σκηνοθετική ματιά που μπήκε πλάνο στο τραγούδι, που θύμιζε περισσότερο έτσι παλιά διαφημιστικά δεκαετίας του 80 και 90. Έχουμε σχολιαστεί τα πάντα βασικά. Ναι. Και βεβαίως για το υπέρογκο κόστος που ακούστηκε ότι στήχησε όλη αυτή η ιστορία, για ποσά τα συντάξεις των 50.000 ευρώ, για χορηγούς μέσα όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, η Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, κόμματα όπως το ΔΥΚΟ, ο Δήμος Τροβόλου, δηλαδή πολύ χορηγή για να γίνει αυτό το πράγμα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε πάρει κυρίως από τις εφημερίδες τις οποίες κυκλοφόρησαν, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στην Βουλή. Αφού φαίνεται ότι κάποιοι λειτουργήσαν χωρίς να είναι εις γνώση όλων. Μάλιστα. Αυτό το θέμα. Και τώρα αυτή τη στιγμή περιμένουμε την απάντηση της Προεδρίας και του Προϊσταμένου, όπου από τη μεριά αυτή θέτεται το ζήτημα αν όντως είναι το τραγούδι αυτό που μας εκπροσωπεί, καθότι ο στιχουργός και ο συνθέτης έχουν αρνηθεί ότι ισχύει αυτό το πράγμα, άρα άκυρα πού γίνεται όλη αυτή ήδη στις δηλώσεις τους. Μάλιστα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Σταύρο, ο οποίος σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, αμέσως μετά το βίντεο που θα δούμε, έτσι για να πάρετε κι εσείς μια ολοκληρωμένη γεύση από το τι είναι αυτό ακριβώς το οποίο συζητάμε, ποια είναι η εικόνα, το βίντεο κλιπ κλπ. Και το τραγούδι. Πάμε να το δούμε και αμέσως μετά ο Σταύρος Χατζηστάβας εδώ κοντά μας να μας απαντήσει. Είναι το παλιό σας σπίτι και οι θάλασσες ανήκουν στον παππού το δίτη, που ανεβάζει από το βυθό τα περασμένα και διηγείται τα παλιά και δοξασμένα. Δύσεις what used to be your own home. In Cyprus you will never feel or be alone. And soon my friends you'll find yourselves walking with Lady Aphrodite, who we keep evoking. Ορίσατε στην Κύπρο. You are welcome friends to Cyprus. Η Αφροδίτη τις καρδιές χωρίζει, χαμογελώντας σας καλωσορίζει. Remember it was here that I met you in great cities lost in time, and I held you by the hand as we started to explore the miracles we used to ignore. Κι όταν τελειώσει πια η γιορτή, ο ήλιος δύσει,
Να ξέρετε πως την Αυγή άλλη γιορτή θα αρχίσει. And when the time comes to say goodbye, think of the next time you'll be coming by. Φίλοι, καλώς ορίσατε στην Κύπρο. You are welcome, friends, to Cyprus. Η Αφροδίτη τις καρδιές χωρίζει, χαμογελώντας σας καλωσορίζει. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι το οποίο έχουμε δει, έχουμε παρακολουθήσει και το βίντεο κλιπ. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος από τον ίδιο τον Σταύρο Χατζησάβα που είναι σήμερα εδώ κοντά μας για να μας απαντήσει και να μας πει και ο ίδιος πώς νιώθει για όλα αυτά. Καλώς μας ήρθες, Σταύρο. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά που μας δίνετε τη δυνατότητα να πούμε την άποψή μας σε όλο αυτό το μεγάλο κυκαιώνα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες δύο μέρες. Πριν από δύο μέρες βγήκε το κομμάτι στο Ναι, πριν από δύο μέρες έχει δημοσιευθεί στο YouTube από εμένα τον ίδιο. Μάλιστα. Και αν έμπαινε στον κόπο κάποιος άνθρωπος να διαβάσει κάτω από το βίντεο το οποίο έχει δημοσιευθεί τι ακριβώς γράφει, δεν θα γινόταν σε καμία περίπτωση όλο αυτό. Τι ακριβώς γράφει? Γράφει ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο έχουν φτιάξει συγκεκριμένοι συντελεστές. Εσύ και ο κύριος Λεωνίδας Μαλένης. Ο υποφαινόμενος μαζί με τον κύριο Λεωνίδα Μαλένη που έγραψε τους στίχους του τραγουδιού σε τέσσερις παραλλαγές. Επί ευκαιρία της πρώτης Κυπριακής Προεδρίας. Μάλιστα. Όπου εμείς οι συντελεστές το αφιερώνουμε στην Κυπριακή Προεδρία. Σε κανένα σημείο, είτε του βίντεο κλιπ το οποίο έχουμε τώρα παρακολουθήσει, είτε πάνω στο δελτίο τύπου, είτε σε όλη την καμπάνια η οποία έχει γίνει, είτε σε χτυπωτικά, είτε μέσα στο διαδίκτυο που μπορούσαν οι δημοσιογράφοι να πάρουν στοιχεία και να διαβάσουν, δεν υπάρχει το επίσημο λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τώρα μας λες ότι θα ουδέποτε εμείς είπαμε ότι μας έχει ανατεθεί από την Κυπριακή Προεδρία να κάνουμε αυτό το τραγούδι. Και το γράφουμε εδώ και σε όλα, και σε όλα τα συνδύ, ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη φράση του Οθέλου από τον William Shakespeare, You are welcome, sir, to Cyprus, και έχει γίνει μία μικρή αλλαγή, το sir με το friends, to Cyprus. Εδώ λέει ένα τραγούδι σε τέσσερις παραλλαγές αφιερωμένο στην πρώτη Προεδρία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμεινο του 2012. Δηλαδή να σε ρωτήσω. Και εγώ σε αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Και αυτό το πράγμα όλο έχει αρχίσει από ένα συγκεκριμένο δημοσιογράφο, ο οποίος μόλις το είδε, λέει πρέπει να κάνουμε ένα θέμα και αρχίζει να γράφει και να λέει ότι είναι το official τραγούδι της Κυπριακής Προεδρίας, το οποίο και αρχίζει να αφήνει ερωτηματικά ότι έχει στοιχήσει 50.000 ευρώ, ότι έχει γίνει ανάθεση και να δημιουργείται ένας κικαιώνας εναντίον δύο ανθρώπων που θεωρώ ότι δεν έχουν μείνει λόγια τα οποία δεν έχουμε ακούσει αυτό το διήμερο. Θέλω να σε ρωτήσω και νιώθω πραγματικά μεγάλη ντροπή για τους συνανθρώπους μας, διότι δεν μπήκε στον κόπο αυτός ο δημοσιογράφος που έκανε αυτόν τον κίτρινο τύπο και έδωσε τη δυνατότητα σε άλλες ιστοσελίδες να αρχίσει αυτό το πράγμα να διωγγώνεται και να προχωρεί, να προχωρεί, να προχωρεί και να μην μπαίνει στη διαδικασία. Ένας άνθρωπος, είσαι η μόνη Χριστιανά και σε ευχαριστώ πραγματικά που μας δίνεις τη δυνατότητα να πούμε την άποψή μας από την τηλεόραση, να ρωτήσει τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν σε πήρε κανένας. Κανένας άλλος δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Βεβαίως. Και αρχίζει αυτό το βρυσίδι, χτυπήματα κάτω από τη μέση, η γελιοποίηση και ο διασυρμός δύο ανθρώπων,